Άγγελος Χωριανόπουλος, futurewarfare.gr, ειδικός αναλυτής σε θέματα γεωπολιτικού και συστημικού κινδύνου και ειδικός για οπλικά συστήματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, λέμε ότι τα όπλα είναι το νούμερο ένα εργαλείο της διπλωματίας, περισσότερο από ποτέ σε αυτή την περίοδο όπου οι πάντες διαπραγματεύονται πρωτίστως με τα όπλα. Αυτό που έχει γίνει ως προσθήκη πλέον, δύο προσθήκες έχουν γίνει από ό,τι βλέπουμε στους δύο πολέμους Ουκρανίας και Μέσης Ανατολής. Τα μη επανδρομένα, πάσης φύσεως, ως προέκταση πλέον και ως οργανικό τμήμα των όπλων δυνάμεων και οι μισθοφορικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις. Πάμε στο πρώτο που μας αφορά, στο θέμα των μη επανδρομένων. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είχαμε σε τουλάχιστον δύο μέτωπα, στο Ουκρανικό και στο μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας, πάλι μια προσθήκη αυξημένων δυνατοτήτων στο κομμάτι των μη επανδρομένων μέσων. Στην Ουκρανία, για όποιον δεν το παρακολούθησε, ουσιαστικά μια ρωσική κορβέτα βυθίστηκε κανονικά στην Μαύρη Θάλασσα, επειδή μια γέλη ή ένα πρόπλασμα σμήνους μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών επιφανείας, Μαγκούρα V5 είναι ο τύπος, τα οποία τα χειρίζονταν οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, κατάφεραν να βυθίσουν την ρωσική κορβέτα αρκετά κοντά στον ναύσταθμό της. Το βίντεο το οποίο δημοσίευσε η Ουκρανική πλευρά, για όποιον δεν το είδε, περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα ρομποτικά ταχύπλοα, τα οποία χτυπάνε τη ρωσική κορβέτα και από τις δύο κατευθύνσεις, και υπάρχει και ένα ρομποτικό ταχύπλο το οποίο απλά τραβάει βίντεο. Ωραία. Εδώ πέρα να πούμε ότι η όλη επιχείρηση, το σημείο κλειδί της όλης της επιχείρησης, χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί να έρθει εις πέρα σε αυτή η επιχείρηση, είναι η χρήση του Starlink, του δορυφορικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων του Starlink, του Elon Musk, του SpaceX. Το οποίο, όπως έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας, ο κύριος λόγος για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε στην αρχή, ήδη από το 2018 που το μελετάω, ήταν στρατιωτικοί λόγοι. Για να μελετάει την κίνηση περί περιηχητικών βλημάτων της Κίνας. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Άρα το Starlink του Musk, το δίκτυο δορυφόρων επικοινωνίας, είχε αρχικό σκοπό στρατιωτικό την Κίνα. Είχε χρηματοδοτηθεί από το Πενταγωνό. Είχε χρηματοδοτηθεί, ναι, και από άλλα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούν αποκλειστικά και μόνο αμυντικές εταιρείες. Ο κύριος λόγος όμως χρηματοδότησης, γιατί είχε πάρει και από το Αμερικανικό κράτος χρηματοδότηση, ήταν οι περιβόητοι λόγοι εθνικής ασφαλείας. Και ορθώς πράξανε, διότι το GPS είναι ένα παροχημένο σύστημα για τέτοιες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά το Starlink, λόγω του ότι έχει και δυνατότητες μηχανικής μάθησης και σύμπηξης και μελέτη δεδομένων, αλλά και κάτι εκπληκτικούς αισθητήρες, μπορεί πιο εύκολα να μελετάει με αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο τρόπο τα κινούμενα οχήματα οποιοδήποτε τύπου. Είτε μιλάμε για αυτοκίνητα, είτε μιλάμε για πυράβλους. Άρα στην ουσία τι είναι, αυτό δεν το γνώριζα. Έχει ενσωματωμένες δυνατότητες μηχανικής μάθησης, τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία. Βεβαίως, για να επεξεργάζεται όλα αυτά τα δεδομένα αυτόνομα και αυτόματα και να τα διαμοιράζει εντός όλου του δικτύου των δορυφόρων, οι οποίοι μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 3.000, έτσι ώστε, αν πληγεί, για παράδειγμα, ο ένας δορυφόρος πάνω από τον Ινδοειρηνικό, ας πούμε, για ένα παράδειγμα, να υπάρχουν άλλοι 500 που να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι δημιουργούνται και συνθήκες ανθεκτικότητας τη χρήση του δικτύου, και δευτερευόντως μπορούν να ελέγχονται με πάρα πολύ καλύτερο και ποιοτικότερο τρόπο μη επανδρομένα οχήματα, όπως βλέπουμε να γίνεται στην Ουκρανία. Άρα ενσωματώνει την εμπειρία από κάθε αποστολή, περί αυτού πρόκειται. Ουσιαστικά η στρατιωτική εκδοχή του Starlink ήταν να προσάψει όλα τα λάθη και τις επιχειρησιακές ανικανότητες που είχε το GPS από τους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Το GPS, για όποιον δεν το γνωρίζει, χρησιμοποιείται ως σύστημα μετάδοσης δεδομένων μάχης από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στους πολέμους του Αφγανιστάν και στο Ιράκ είχε πάρα πολλές δυστροπίες στη χρήση του, χωρίς να διαθέτει ούτε το Ιράκ ούτε το Αφγανιστάν συστήματα παρεμβολής δορυφόρων. Ήταν από τη φύση του υπολειτουργικό το GPS για αυτή την χρήση. Οπότε το Starlink, και λόγω της τεράστιας εξέλιξης που έχει έρθει στην τεχνολογία, ουσιαστικά μπορεί και λειτουργεί πάρα πολύ αποδοτικότερα. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται στην Ουκρανία, ξαναλέω. Είναι εμπειρικά διδάγματα που έχουμε αυτά, δεν στηρίζονται σε μελέτες. Είναι από την ξεκάθαρη εμπειρία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος που το λένε ότι το Starlink είναι εμπορικά διαθέσιμο. Μπορεί κάποιος να πληρώσει μια συνδρομή και να έχει πρόσβαση σε τέτοιες ποιοτικές επικοινωνίες. Εν καιρό κρίσης, εννοείται και η Τουρκία και η Ελλάδα θα μπορούν να έχουν την δυνατότητα αυτή. Εδώ, μια και το αναφέρετε, το δίσκιο του Starlink έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα ήδη, έτσι. Έχει εκτοξεύσει τους μικροδορυφόρους ο Μάσκ στη χώρα μας. Τους έχει ακριβώς και παίρνει άδεια εκτόξευσης περίπου 1.000 μικροδορυφόρων το χρόνο, ενώ η NASA παίρνει άδεια εκτόξευσης γύρω στους 20 με 30 τον χρόνο. Δεν εκτοξεύει και τους 1.000, αλλά παίρνει άδεια για τέτοιες ποσότητες, μιλάμε, για τέτοιους αριθμούς δορυφόρων. Οπότε αντιλαμβάνεστε την γεωπολιτική διάσταση του προγράμματος.
Και αν, μελετήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το κομμάτι του διαστήματος οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν φτιάξει και διαστημική διοίκηση στρατιωτική, υπενθυμίζω, τη Space Forces, οι Αμερικανοί στις μελέτες τους μιλάνε για κυριαρχία στο διάστημα. Δεν μιλάνε για συγκρούσεις, για να αναλάβουμε τον πρώτο ή τον δεύτερο ρόλο, όπως μιλάνε, ας πούμε, στο πεδίο του ναυτικού πολέμου. Στο διάστημα μιλάνε για κυριαρχία. Στεγνή κυριαρχία. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε για μπορούμε να κλειστούμε τη βαρύτητα. Μια και το αναφέρετε από το διάστημα, οποιοδήποτε, αν υποθέσουμε ότι οπλοποιείται και στρατιωτικοποιείται το διάστημα, κάτι που ήδη γίνεται ούτως ή άλλως, εφόσον το επιτρέψουν οι εμβέλειες και οι δυνατότητες των όπλων. Το πλήγμα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη γίνεται από διαφορετικές συνθήκες. Δεν χρειάζεται καν να διανύσεις απόσταση. Γεωγραφικά. Ξεκάθαρα, το διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μεταφορά των δεδομένων γεωεντοπισμού των εχθρικών δυνάμεων. Όποιος έχει τα καλύτερα δεδομένα, τα ποιοτικότερα δεδομένα, θα μεταφέρει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα βλήματά του στον στόχο. Είναι αρκετά απλό και ισχύει και από το παρελθόν αυτή η μεθοδολογία δράσης. Και είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο είχαν αντιμετωπίσει και οι Γάλλοι, αν θυμάστε, την περίοδο που γινόντουσαν οι βομβαρδισμοί στη Λιβύη, την αρχική εκείνη περίοδο, όπου οι Γάλλοι είχαν αντιληφθεί ότι μετά τις πρώτες δύο μέρες δεν είχαν πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες από τους δικούς τους δορυφόρους και ζήτησαν την άδεια των ΗΠΑ για να έχουν πρόσβαση στους δικούς τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε τη βαρύτητα του όλου ζητήματος. Mm-hmm. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λοιπόν. Άρα τα ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρομένα έκαναν χρήση του Starlink και βοήθησαν την ρωσική κορβέτα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Αυτός ήταν ο νευραλγικός λόγος για τον οποίο επετέφθηκε η επιχείρηση. Και δευτερευόντως, αυτή την περίοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, είδαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι το αμερικανικό Arleigh Burke αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την τελευταία γραμμή άμυνας και αυτοπροστασίας που έχει με τα Phalanx για να αναχαιτήσει εχθρικό ιρανικό αντιπλοϊκό βλήμα που εκτοξεύτηκε από τους Χούθη πιθανότατα. Και το δεύτερο είναι ότι το βρετανικό HMS Diamond. Η φρεγάτα, ναι, πηγαίνει πλέον για διαδικασίες συντήρησης, αποσύρεται έπειτα από δύο περίπου μήνες από την Ερυθρά Θάλασσα, διότι από ό,τι ανακοινώθηκε, οι εκτοξευτές των αντιεροπορικών βλημάτων έχουν υποστεί έναν μερικό κορεσμό. Είπαν ότι είδανε καπνό να βγαίνει, αυτή ήταν η αναφορά, περί καπνού από τους εκτοξευτές. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η κύρια βρετανική μονάδα μάχης δεν άντεξε μόνο δύο μήνες στη διαδικασία εμπλοκής στόχων από παραστρατιωτική οργάνωση. Συγγνώμη, καν από κανονική χώρα. Τι σημαίνει κορεσμός, υπερλειτουργήσε ή έχει πληγεί και το κρύβουν? Δεν γνωρίζουμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πληγεί από τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε. Mm. Πιθανότατα είναι κορεσμός του συστήματος, χρειάζεται να συντηρηθεί για να συνεχίσει να επιχειρεί. Είναι ικανό το πλοίο, είναι αξιόπλο, μπορεί να επιχειρηθεί σε μερικό βαθμό, απλώς για να πηγαίνει για συντήρηση. Πιθανότατα υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τη μία μιλάμε για το Arleigh Burke, την κύρια μονάδα εράμινας που έχει αυτή τη στιγμή το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, περίπου 96.000 έχει. 96.000. Και από την άλλη το HMS Diamond, την αντίστοιχη βρετανική, οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι αναχέτησης αντιπλοϊκών βλημάτων και μη επανδρομένων μέσων από παραστρατιωτική οργάνωση. Ούτε λοιπόν, καν από στρατιωτική. Ο κορεσμός του Arleigh Burke είναι μεγάλη είδηση. Επειδή ρωτούν οι ακροατές, είναι τα κελιά. Τα κελιά είναι θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το Arleigh Burke έχει 96. Έχει τα περισσότερα μετά το Τικοτερόγκα που έχει 124. Πώς έχει. 96 θέσεις εκτόξευσης πυράβλων σημαίνει ότι μπορεί να βάλει πολλούς περισσότερους, διότι κάθε θέση, κάθε κελί μπορεί να πάρει αναλόγως του τύπου του πυράβλου και περισσότερα και 4 κλπ. Δηλαδή έχει μια πολυστρωματική άμυνα, έχει τεράστιο όγκο πυρομαχικών και πυράβλων για να αναχαιτήσει επίθεση. Παρόλα αυτά, αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει την τελευταία γραμμή άμυνα, τα φάλανξ τη εγγύη άμυνα, για να αναχαιτήσει το βλήμα το αντιπλοϊκό. Μεγάλη είδηση αυτή, έτσι. Αν ένα Arleigh Burke δεν αντέχει σε τέτοιες επιθέσεις, φαντάζομαι ότι γίνεται μαλαπλία. Ακριβώς, και το λέω ειδικά για την δική μας δομή δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου. Ούτε με τρεις μπελαρά μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα στην προστασία του στόλου και των νησιών και οποιοδήποτε άλλου συστήματος χρειάζεται προστασία. Σε περίπτωση που έρθουν και οι LCS, που φαίνεται να είναι η ευκολότερη σε πρόσβαση λύση αυτή τη στιγμή, θα χρειαστούν οι μπελαρά ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα μπορεί να προσφέρει αράμινα να προστατεύσουν και τις LCS υπό την τωρινή τους διαμόρφωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως επειδή η Τουρκία αναπτύσσει και αντιβαλιστικό οπλοστάσιο και αντιπλοϊκό οπλοστάσιο και ένα οπλοστάσιο βαλιστικών πυράβλων ναυτικής κρούσης και με επανδρομένα μέσα οποιοδήποτε τύπου, και ναυτικά και ένα αέρια,
αντιλαμβάνεστε πως γενικότερα η αμυντική αρχιτεκτονική της χώρας μας όχι απλώς χρειάζεται αλλαγή, πρέπει επιτέλους να αναπτύξουμε αυτή την περιβόητη κουλτούρα που λέμε ασφάλειας, δεδομένων των συμπερασμάτων που έχουμε, τα οποία είναι καταιγιστικά. Είναι... Δεν είμαι υπερβολικός άνθρωπος, είμαι πολύ ψύχρεμος, ωστόσο αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αλλάξουμε πλαίσιο ανάλυσης. Τα πάντα εκβάθρον. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, όσες θέσεις εκτόξευσης πυράβλων θα έχουν και οι τρεις μπελαρά μαζί από 32 καθεμία, έχει το Άλντεμπεργκ μόνο του. Οι μπελαρά θα έχουν όταν φτιαχτούν, όταν γίνουν οι προσθήκες, 32 θέσεις εκτόξευσης πυράβλων καθεμία. Οι αρχηγές θα έρθουν με 16. Έτσι. Θα βάλουμε εμείς μετά τις άλλες 16. Εν πάση περιπτώσει, οι τρεις μπελαρά, όσο θα έχουν στην πλήρη τους μορφή και ανάπτυξη και οι τρεις μαζί, έχει μόνο το Άρλεϊ μόνο του. Και παρόλα αυτά, αναγκάστηκε να καταφύγει στην τελευταία γραμμή άμυνας, που είναι το πυροβόλο, το Φάλανξ. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, προς επίρρωση αυτό που λέτε, ότι τα παλιά σχέδια δεν λειτουργούν. Ακριβώς ναι, και να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί ανταπεξήλθαν έναντι επιθέσεων παραστρατιωτικής δύναμης. Εδώ πέρα μιλάμε για σύγκρουση στα ελληνοτουρκικά δύο συμβατικών δυνάμεων. Το τουρκικό οπλοστάσιο είναι πάρα πολύ ποιοτικότερο και μεγαλύτερο από αυτό τον Χούθη, με εξαίρεση το κομμάτι των Σαχέντ 136 που είναι μια εξαίρεση. Είναι πάρα πολύ ποιοτικότερο και μεγαλύτερο ποσοτικά. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δόγμα ανάλυσης του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα πεδία μάχης στον πλανήτη. Και λόγω της Ουκρανίας και λόγω της Ερυθράς Θάλασσας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε. Τα μη επανδρομένα θαλάσσια των Ουκρανών που βύθισαν την ρωσική κορβέτα ήταν μη επανδρομένα αυτοκτονίας ή έβαλαν με όπλα ή ήταν καμικάζι? Ήταν αυτοκτονίας, ήταν καμικάζι. Η Τουρκία, να πούμε ότι κατασκευάζει μη επανδρομένα ρομποτικά ταχύματα τα οποία εκτοξεύουν αντιπλοϊκά βλήματα. Και από ό,τι φαίνεται από τις τελευταίες πληροφορίες που είχε ανεβάσει το Χεμπέρ News, αν δεν κάνω λάθος, αν λέω σωστά το όνομα, κινείται, λόγω του ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με την Ουκρανία στο κομμάτι μετάδοσης κινητήρων και Bayraktar, είναι σε συζητήσεις και για μεταφορά τεχνογνωσίας για μια επανδρομένα ρομποτικά ταχύπλα τύπου καμικάζι. Είναι σε συζητήσεις, αυτό δεν είναι επίσημο, αλλά βλέπουμε ότι οι Τούρκοι, εντάξει, ανέκαθεν μελετάνε τα πεδία πολέμου και προσαρμόζονται σε αυτές τις εξελίξεις. Και είναι μια πολύ φυσιολογική και αναμενόμενη εξέλιξη για οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο για την Τουρκία, να κινηθεί προς αυτή την αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Futurewarfare.gr, Άγγελος Χωριανόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.